Τις μέρες από τις θα ήθελα πολλά, ναι. Αλλά μπορεί να ξανάρθεις. Βέβαια, ναι, θα μου δώσει ευκαιρία να τα πω κι αλλού φυσικά. Ξεκίνησαν όλα πολύ περίεργα. Ξεκίνησαν από τα bootcamp, από το ξενοδοχείο που μέναμε πριν μπούμε στο σπίτι. Οπότε εκεί διαλύθηκαν οι παρέες, τα πηγαδάκια. Μόλις είχατε βρεθεί. Ξεκίνησαν, εκεί ήμασταν 15 μέρες. Στο ξενοδοχείο, οπότε ξεδιάλυναν οι παρέες. Βέβαια, είναι πάρα πολύ για να έχεις μια άποψη για κάποιον. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή και με την Άννα Μανατίδου η όλη ιστορία. Προσωπικά δεν την γνώριζα, την ήξερα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει, συγγνώμη. Τι εννοείς, δεν την γνώριζες. Την ήξερα σαν Άννα Μανατίδου στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά δεν την γνώριζα. Περίμενε. Ή γιατί άκουσα ώρα, γιατί, κοίταξε, ότι με διώξαν από μαγαζί για να μπει σε υποδοχή. Αυτά δεν ξέρω ποιο θα σκαρφίσει. Το είπε η Καζαριάν. Αυτό δεν ισχύει. Να πω εγώ που. Ναι, πες εσύ. Μα φορά κιόλας. Φυσικά. Τέλεια. Λοιπόν, δεν συνέβη αυτό ποτέ. Δούλευα και έφυγα για δικούς μου λόγους, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με τη σχολή μου, ήθελα να τη συνεχίσω. Οπότε έφυγα και πήραν την Άννα. Εγώ το έμαθα μετά αυτό. Δεν την ήξερα προσωπικά. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει. Δηλαδή, η ταυτοποίηση του προσώπου Άννα Μανατίδου έγινε στο παιχνίδι. Εσύ είδες ξαφνικά την Άννα την και ήξερα είπες... από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Την ήξερα σαν όνομα. Προσωπικά δεν την γνώριζα. Μπράβο, αυτό λέμε την δηλαδή. Δεν ξέρει όμως τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι και. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα. Να τη κάνει, γιατί όλοι από τη Θεσσαλονίκη είμαστε. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Καταρχήν, Κατερίνα, εμείς καταρχήν... επίσης πέντε γενιές, γιατί έχω βαρεθεί να το λέω αυτό. Δεν είναι τόσο μικρή η Θεσσαλονίκη, είναι μικρή. Τη γνώριζα τώρα, αυτό δεν είναι τώρα. Δεν έχετε κάνει παρέα. Όχι, ποτέ. Μάλιστα. Δεν έχετε βρεθεί στον ίδιο κύκλο. Στον ίδιο κύκλο, όχι, δεν έχω βρεθεί. Όχι. Μάλιστα. Και γιατί λοιπόν έχει δημιουργηθεί αυτή η εξαιρετικά έντονη αντιπάθεια μεταξύ ανάμεσα σε εσάς, τις δύο. Αρχικά, η γνώμη μου και οι απόψεις μου από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τέλος είναι ίδιες. Είμαι σταθερή στις απόψεις μου, είναι. Γενικότερα στη ζωή μου. Η άποψή μου για τη συγκεκριμένη είναι ότι κάποια πράγματα που δεν βλέπατε εσείς backstage, έτσι, ήταν πολύ διαφορετική και δεν το λέω εγώ, το λένε πολλές κοπέλες, οι οποίες έχουν περάσει και από εδώ. Τι έκανε δηλαδή, πες μας συγκεκριμένα, Εύη. Έκρινε τους πάντες, είχε να πει κάτι για όλα. Ισχύει αυτό που είπες, ότι ήταν σαν πέμπτος κριτής δηλαδή. Ισχύει και γενικότερα είχε δύο πρόσωπα αυτό το κορίτσι για μένα. Από εκεί και πέρα, εγώ κάτι προσωπικό μαζί της δεν έχω και δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα. Αλλά φαινόταν να έχετε πολλά προσωπικά. Από εκεί και πέρα, σε μένα από αυτό που έχουμε δει. Αν σκαρφίζεται η μία και η άλλη, το τι λέγεται, πολλά ψέματα, γιατί άκουσα πάρα πολλά τα οποία δεν ισχύουν. Εύη, μόνο από το τελευταίο επεισόδιο. Το τι έλεγε το δικό σου στόμα και μετά το τι είπε και το στόμα της Άννας. Δηλαδή, εγώ τα έβλεπα χθες και σήμερα το πρωί και έλεγα δεν είναι δυνατόν. Προφανώς όμως κάποια από όλα αυτά τα ήξερες. Με ποια τα ήξερα. Απλά δεν ταιριάζαν οι χαρακτήρες μας μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Εμένα δεν μου αρέσει να κουτσομπολεύω, κάτι το οποίο κάνει πάρα πολύ εκείνη. Αρχικά δεν κακολόγησα κανέναν, δεν έβρισα, που πολλές γύρισα και είπαν πολύ άσχημα πράγματα για μένα. Καζαριά, Νερμίδου, η Σοφία Ζαχαριάδου έθιξε την οικογένειά μου, που δεν επιτρέπω σε κανένα να το κάνει αυτό. Δεν επιτρέπω σε κανένα να πει για την παιδεία και να θίξει οικογένειες. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είμαστε σε ένα παιχνίδι. Και αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Δεν ήσουν εσύ επικριτική και επιθετική με καμία πέραν της Άννας. Επιθετική δεν ήμουν ποτέ. Έλεγα την άποψή μου. Σε κάποιους δεν αρέσει φυσικά η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι δικιά σου όμως. Είμαι δίκαιη. Είμαι δίκαιη, αντικειμενική και ειλικρινή. Δηλαδή και άλλοι θα είχαν. Ειλικρινή μπορεί να είσαι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η αλήθεια. Η αλήθεια προσωπική μας δεν είναι. Η προσωπική μου αλήθεια. Μπράβο. Απλά ποτέ δεν έδειξα κάποιον και να προσβάλλω. Πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο το τι λες, την άποψή σου, είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί να προσβληθεί. Θα κρίνουμε αντικειμενικά και στο διαχωριστικό κομμάτι. Μέσα εκεί πέρα έχουμε δει πολλές φορές να έχετε προσβληθεί, να έχετε θυμώσει, να έχετε παρεξηγηθεί. Και από ένα νεύμα. Από ένα γύρισμα του κεφαλιού. Που το πήρατε, ήτανε, δεν ήτανε προσωπικό. Αλλά έκατσε το timing έτσι που εγώ το πήρα. Πολλές φορές εμείς σας έχουμε δικαιολογήσει λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη πίεση όσον αφορά τις δοκιμασίες και υπάρχει και ένας εγκλισμός ο οποίος μεγεθύνει τα πράγματα. Γιατί αυτό συμβαίνει.